Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Καλημέρα κυρία Αγγέλη, καλημέρα κυρία Τουρσία. Και χρόνια πολλά και σου εορτάζονται. Σήμερα μεγάλη. Α, έτσι, σωστά. Σταύρου. Πολλούς σταύρους, πολλούς σταύρους. Λοιπόν, και τόσους κουβαρούν το σταυρό. Έτσι, να βάλουμε το Μητροπάνο μετά, με λένε σταύρο μοναχά και τα λοιπά. Ναι. Λοιπόν, σταυρό το κουβαλάμε όλοι. Έτσι, πολύ. Καλά, το σταυρό, ναι, ο καθένας κουβαλάει το δικό του. Κύριε Κατρινή, σε ό,τι αφορά, για να ξεκινήσουμε έτσι κατευθείαν να πάμε στο ψητό, σε ό,τι αφορά τις εξαγγελίες του κυρίου Μητσοτάκη στην ΔΕΘ, το Κινάλ κράτησε μια αρκετά... Έτσι, θα έλεγα επικριτική, επιθετική στάση, υπό την έννοια ότι τις χαρακτήρισε λίγο πολύ προεκλογικές και ουσιαστικά, από ό,τι καταλαβαίνω, αποτελεσματικές, ανούσιες. Διορθώστε με αν κάνω λάθος. Να σας πω, κύριε Μεσογείο, κύριε Αγγέλη, αυτή τη στιγμή η ελληνική κοινωνία αντιμετωπίζει δύο σοβαρά ζητήματα. Το πρώτο, όσον αφορά τους καταναλωτές, τους πολίτες, είναι το μεγάλο κύμα αναθυμίσεων και ακρίβειας που πλέον σαρώνει την αγορά. Και μιλάμε για τα βασικά είδη διατροφής, μιλάμε για τα καύσιμα, για το κόστος ρεύματος, για πάρα πολλά είδη τα οποία έχουν εκτοξευθεί από τις αρχές Ιουνίου, χωρίς η κυβέρνηση να έχει ουσιαστικά αντιληφθεί το μέγεθος του προβλήματος. Και το δεύτερο, που αφορά την επιχειρηματικότητα, είναι η πρωτοφανής έλλειψη ρευστότητας, για τον πολύ απλό λόγο ότι ο τραπεζικός γκισές παραμένει αρνητικά κλειστός, παρά το γεγονός ότι οι δείκτες έχουν βελτιωθεί, παρά το γεγονός ότι οι τράπεζες παίρνουν από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με μηδενικό επιτόκιο ρευστότητα. Μόλις 30.000 επιχειρήσεις σε σύνολο 830 μπορούν να πάρουν δάνεια στις τράπεζες σε μια περίοδο που χρειάζονται ρευστό για να επανεκκινηθούν. Και στα δύο λοιπόν αυτά ζητήματα, η κυβέρνηση δεν είπε απολύτως τίποτα. Ο κύριος Μητσοτάκης δεν εξήγηλε απολύτως τίποτα. Το μόνο που ανέφερε ήταν για την επιδότηση της προαναγγελόμενης αύξησης του ρεύματος και τη μείωση του ΦΠΑ κινητής τηλεφωνίας. Καλωσορίζουμε τον Πρωθυπουργό, ναι, στην ελληνική πραγματικότητα. Εμείς εδώ και 1,5 χρόνο, κύριε Μωυσή, φωνάζουμε ότι είναι πανάκριβο το κόστος χρήσης διαδικτύου και δεδομένων. Ναι, αφού το έκανε όμως, γιατί το κράζεται αυτό. Προσέξτε, αντί όμως να κάνει έλεγχο στις εταιρείες ο ίδιος ή να ζητήσει από την αρμόδια ανεξάρτητη αρχή να ελέγξει για ποιο λόγο είναι ακριβό το κόστος, το κόστος παραμένει ακριβό και υψηλό και πολύ απλά μειώνει ελαφρά το τέλος, το οποίο είναι ουσιαστικά κρατικό έσοδο. Δηλαδή δεν παρεμβαίνει στην αγορά προς όφελος των καταναλωτών, απλώς δίνει ένα χάπι, μια ασπιρίνη, να μειώσει πολύ λίγο. Ναι, το αλλά κύριε Κατρινή, πλέον σε ένα σύστημα στο οποίο λειτουργούμε σε μια κοινωνία δυτική, με τα χαρακτηριστικά που έχει και με τα χαρακτηριστικά της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας και της ελεύθερης αγοράς, των κανόνων της ελεύθερης αγοράς που επικρατούν ως επιτοπλίστων, που έχουν επικρατήσει, τι περιθώρια έχει ένα κράτος να, σε πάση περιπτώσει, έχει και ένα θεωρητικά φιλελεύθερο πρόσημο όσον αφορά την ιδεολογία της οικονομίας, να κάνει παρέμβαση σαν αυτή που λέτε? Αυτό που περιγράφεται είναι προφανώς μια πιο σοσιαλιστική, βαρέως σοσιαλιστική εφαρμογή, ο ισχυρός κρατικός παρεμβατισμός στην αγορά. Θα σας πω, καταρχάς, ελεύθερη οικονομία έχουμε και στις υπόλοιπες χώρες, χωρίς να υπάρχει ανάλογο υψηλό κόστος χρήσης φερρυπίν δεδομένων κινητής τηλεφωνίας, πολύ απλά γιατί εκεί υπάρχει ελεγκτικός μηχανισμός, ελέγχονται εναρμονισμένες πρακτικές και προφαντώς πατάσσονται αυτές οι λογικές. Στην Ελλάδα, ενώ είμαστε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης της Ευρωζώνης, ενώ είμαστε θεωρητικά ελεύθερη οικονομία, εδώ υπάρχει η πλήρης εφαρμογή του καρτέλ σε πολλούς κλάδους τιμών και προϊόντων και δυστυχώς υπάρχει απουσία του κράτους. Ο Πρωθυπουργός Ισπανίας, ο κ. Σάντες, ανακοίνωσε πλαφόν στην τιμή του φυσικού αερίου χθες το βράδυ και μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης από το 5% στο 0,5%. Εμείς είχαμε ζητήσει από τον κύριο Μητσοτάκη να μειώσει τον ΦΠΑ στα βασικά είδη διατροφής, από τα οποία καταναλωτές καθημερινά πηγαίνουν στις λαϊκές σούπερ μάρκετ, τα βλέπουν πλέον να έχουν εκτοξευθεί οι τιμές τους. Άρα να μειωθεί εκεί ο ΦΠΑ και να μειωθούν και οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης, όπως είναι στα καύσιμα και στα τσιγάρα. Δυστυχώς τίποτα από τα δύο δεν έγινε. Και το πιο οξύμορο είναι ότι όλο αυτό το διάστημα, μιλάμε από τις αρχές Ιουνίου για το κύμα ακρίβειας, δεν έχω δει ελεγκτικούς μηχανισμούς του Υπουργείου Ανάπτυξης, οι οποίοι να πιστοποιούν ότι στην αγορά όντως υπάρχει ένα μεγάλο κύμα ανατιμήσεων. Ξέρετε ποιο είναι το μότο της κυβέρνησης? Ότι είναι διεθνές ράλι ακρίβειας και δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Πολύ ωραία. Βλέπουμε όμως. Ισχύει όμως, σε έναν βαθμό δεν ισχύει αυτό? Προφανώς ισχύει. Εγώ δεν είπα ότι υπάρχει διεθνές. Και το δεύτερο σκέλος θα ήθελα το σχολείο σας. Όμως πρέπει να έρθει το κράτος και να πάρει μέτρα
που θα μετριάσει τις επιπτώσεις. Και το βασικό, κύριε Μωυσή, είναι στο καλάθι της νοικοκυράς που λέμε. Mm-hmm. Τα βασικά είδη διατροφής. Εκεί πρέπει να δοθεί το μεγάλο βάρος και πρέπει να στηριχθεί το μέσο ελληνικό νοικοκυριό. Αυτό όμως είναι ένα ντόμινο, κύριε Τατρίνη. Θα πρέπει να απορροφήσουν και οι επαγγελματίες. Δηλαδή, αυτός που έχει ένα σούπερ μάρκετ, για παράδειγμα, θα πρέπει να απορροφήσει εκείνος ένα βάρος. Αυτό που λέτε, κυρία, είναι διατεθειμένοι να το κάνουν, γιατί έγιναν και συναντήσεις, από όσο γνωρίζω. Είναι σωστό, αλλά η συνάντηση έγινε την προηγούμενη Πέμπτη, ναι, που ο μήνας είχε 9 Σεπτεμβρίου, όταν από τις αρχές Ιουνίου, σε κοινοβουλευτικό έλεγχο και στη Βουλή, ρωτάτε η κυβέρνηση mm-hmm. τι κάνει για το κλίμα ακρίβειας, και η απάντηση είναι ότι έχουμε ελεύθερη οικονομία και δεν πρέπει να κάνουμε τίποτα. Όταν έφτασε λοιπόν ο κόμπος στο χτένι, mm-hmm. έγινε η συνάντηση του Υπουργού Ανάπτυξης με τους εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ, περιμένουμε να δούμε, θα μας το πούνε οι καταναλωτές αυτό, αν αυτό απέδωσε καρπούς, και σε κάθε περίπτωση ο πολίτης περιμένει από το κράτος ουσιαστικά να λειτουργεί προστατευτικά και να παρεμβαίνει εγκαίρως ώστε να μετριάσει τις επιπτώσεις. Δεν μπορεί το Διεθνές Σχήμα Ανατιμήσεων να τα ανακόψει η ελληνική κυβέρνηση, αυτό είναι σαφές. Το επιχείρημα που επικαλεί το Άδωνης ο Γεωργιάδης, ας πούμε, ότι πρόκειται για ένα προσωρινό φαινόμενο που σε 2-3 μήνες, ας πούμε, θα αρχίσει να υποχωρεί, το συμμερίζεστε? Κοιτάξτε, αυτό είναι μια εκτίμηση του Υπουργού Ανάπτυξης. Δεν ξέρω με ποια στοιχεία το λέει και με τόση βεβαιότητα. Mm-hmm. Μάλιστα, το έλεγε και στις αρχές της προηγούμενης εβδομάδας, πριν ξεσπάσει αυτή η κατακραυγή. Από την κοινή γνώμη που αναγκάστηκε η κυβέρνηση πλέον να παρέμβει με αυτά τα μέτρα τα οποία εξήγηλε, τις συναντήσεις που έκανε. Mm-hmm. Σε κάθε περίπτωση, αυτό συμβαίνει εδώ και 3 μήνες. Εγώ αυτό παραλαμβάνω. Δεν συνέβη τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτέμβρη. Αν ρωτήσετε έναν ακροατή σας, έναν φίλο σας, τον γείτονά σας, θα σας πει τη σύγκριση των τιμών από αρχές Ιουνίου μέχρι αρχές Σεπτεμβρίου. Αυτό λοιπόν συμβαίνει. Μιλήσατε. Δυστυχώς, δεν έχει γίνει κάτι. Ελπίζουμε. Να πάνε τα πράγματα ομαλά, να αποκλιμακωθεί αυτό το φαινόμενο, γιατί πραγματικά οι Έλληνες καταναλωτές δεν μπορούν να το αντέξουν. Μιλήσατε και για εμπεγμό των νέων εκεί στο Κινάλ. Και απορώ γιατί είναι κακό, ας πούμε, το μέτρο αυτό που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός για το πρώτο ένσημο. Αν εξαιρέσουμε βέβαια την πονηριά την επικοινωνιακή, ότι όλοι στην αρχή νόμιζαν πως είναι 1.200 ευρώ το μήνα και είναι 1.200 ευρώ για όλο το εξάμηνο. Εντάξει, νομίζω ότι αυτό ήταν όντως μια επικοινωνιακή τρίπλα την οποία προσπάθησε η κυβέρνηση να δημιουργήσει εντυπώσεις. Ναι. Προφανώς δεν είναι κακό, κύριε Μωυσή, αλλά δεν ξέρω αν αυτό το μέτρο θα αποδώσει. Σημασία έχει όλα αυτά τα μέτρα να αποδίδουν, να έχουν ανταπόκριση στην αγορά εργασίας. Ακόμα και το πρόγραμμα των 100.000 θέσεων εργασίας, θα πρέπει κάποια στιγμή η κυβέρνηση με στοιχεία και με αριθμούς να μας πει κατά πόσον απέδωσε και είχε ως αποτέλεσμα την στήριξη των θέσεων εργασίας. Θεωρητικά ακόμα δεν έχει ξεκινήσει ουσιαστικά αυτό. Είναι ακόμα έχει ξεκινήσει και μάλιστα ο Πρωθυπουργός με τα διφυράγματα εξήγηλε και την επέκταση του. Ότι θα πάει στα 150.000. Αλλά δεν μας είπε, πόσες από τις 100.000 θέσεις έχουν καλυφθεί μέχρι σήμερα. Και σίγουρα αυτό είναι ένα μέτρο το οποίο θα μπορούσε θεωρητικά να αποτελέσει κίνητρο για τις επιχειρήσεις ώστε να προσλάβουν νέους εργαζόμενους με ηλικία 29 ετών. Αλλά ξέρετε, όταν όλο αυτό στην αγορά εργασίας δεν έχει ανταπόκριση μέχρι στιγμής, και εμείς θεωρούμε ότι 100.000 θέσεις εργασίας στο πρόγραμμα δεν είχε ανταπόκριση, προφανώς θα πρέπει η κυβέρνηση να καταλάβει ότι ο σχεδιασμός που κάνει δεν είναι σωστός και να δώσει άλλο τύπου κίνητρα για τις επιχειρήσεις για να προσλάβουν τους νέους που όντως, να είμαστε ειλικρινείς, αντιμετωπίζουν αυτό το ρατσισμό της έλλειψης προϋπηρεσίας και δεν μπορούν να μπουν εύκολα στην αγορά εργασίας. Αυτό είναι μια οδυνηρή πραγματικότητα για όλα τα νέα παιδιά σήμερα στη χώρα. Πάντως το καλάθι του, για να είμαστε ειλικρινείς, για τη μεσαία τάξη ήταν γεμάτο. Γιατί ξέρετε, πολύ μπήκαμε στη διαδικασία να σκεφτούμε μήπως έρχονται εκλογές τελικά. Δεν είναι θέμα γεμάτου. Είχε αρκετά. Το Κινάλ είπε ότι χαρακτήριζε λίγο προεκλογικές όλες τις διαδικασίες. Δηλαδή από τη μία ανεπαρκής και από την άλλη προεκλογικές, κάπου δεν γίνεται. Θα σας πω, κύριε Βοηθή, νομίζω όμως ότι η εξειδίκευση. Αντιλαμβάνεστε για ποια αντίφαση μιλάω. Δηλαδή, και μια... κύριε Αγγέλη, το έθιξε και εσύ. Ναι. Είναι σωστό ότι να φαίνεται ότι είναι αντιφατικό αυτό, αλλά προσέξτε. Ήταν όντως πολύ εξειδικευμένες οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, αν και θεωρούμε ότι δεν είναι στοχευμένες. Είπε η κυρία Αγγέλη για τη μεσαία τάξη. Εγώ θα πω ότι για 1.000.000 ατομικές επιχειρήσεις, βιοτέχνες, επαγγελματίες, εμπόρους, παραμένει το τέλος επιδίδευματος. Το
που ήταν και προεκλογική εξαγγελία της Νέας Δημοκρατίας. Σωστό. Παραμένει για 1.900.000. Και μάλιστα ήταν και λίγο αμήχανος ο Πρωθυπουργός όταν κλήθηκε να απαντήσει. 1.900.000 παραμένουν τα τεκμήρια διαβίωσης που στη συντριπτική σου πλειοψηφία ουσιαστικά επιβαρύνουν υπέρμετρα συμπολίτες μας. Δεν μιλάμε για συνταξιούχους, δημοσίους υπαλλήλους για την εισφορά αλληλεγγύης. Εγώ δεν θα πω ότι δεν είναι θετικό ότι μειώνεται η φορολογία στις επιχειρήσεις από το 24 στο 22. Αυτό είναι ένα μέτρο που θα βοηθήσει και θα ελαφρύνει το κόστος των επιχειρήσεων. Την ίδια στιγμή όμως, προσέξτε, όταν αυτές οι επιχειρήσεις, οι οποίες κουβαλάνε τραύματα δεκαετία, οι οποίες σήμερα έχουν ένα ιδιωτικό χρέος που ξεπερνάει τα 250 δισεκατομμύρια ευρώ, και δεν υπάρχει καμία λύση σε αυτό, και δεν μπορούν να έχουν ρευστότητα ώστε να κάνουν επενδύσεις και να μπορέσουν και σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία που αλλάζει η αγορά, αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο καταναλώνουν οι πολίτες και πρέπει να προσαρμοστούν οι επιχειρήσεις. Δεν έχουμε πρόσβαση ρευστότητα και το μόνο κίνητρο είναι συγχωνευτείτε ή εξαγοραστείτε για να μπορέσετε ως υπάλληλοι των μεγαλύτερων επιχειρήσεων να παραμείνετε στην αγορά εργασίας. Θα θεωρώ ότι αυτό δεν είναι απαραίτητο αυτό. Μπορούν οι δύο επιχειρηματίες να συγχωνευτούν και να είναι συνέτεροι. Δεν χρειάζεται να είναι υπάλληλος ένας του αλλού. Σωστό είναι αυτό που λέτε, αλλά ξέρετε, όταν μιλάμε για επιχειρήσεις που έχουν συνολικό χρέος πάνω από 180 δισεκατομμύρια ευρώ, και συνολικά το ιδιωτικό χρέος είναι 250 δισεκατομμύρια, καταλαβαίνετε ότι η μεγάλη πλειοψηφία των επιχειρήσεων κουβαλάει πάρα πολλά τραύματα από το παρελθόν και δεν είναι δελεαστική στο να συγχωνευτεί ή να εξαγοραστεί ή όπως θέλετε πείτε το. Από όλο το σχεδιασμό του Ταμείου Ανάκαμψης των 31 δις, υπάρχει μόνο μία ή δύο αναφορές για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Από τα 13 δι στο Ταμείο Ανάκαμψης, επειδή ακριβώς δίνονται με τα ίδια αυστηρά τραπεζικά κριτήρια, αποκλείεται το 95% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Άρα, όταν μιλάμε για μεσαία τάξη, συγκεκριμένα για μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, πρέπει να δούμε λίγο ποια είναι η στόχευση. Θα δώσουμε τη δυνατότητα σε αυτούς τους επαγγελματίες, τους έμπορους επιχειρηματίες, σε αυτή τη συγκυρία να σταθούν όρθιοι και να επεκταθούν. Ή θα τους πούμε πρώτον με τον πτωχευτικό κώδικα ρευστοποιήστε την περιουσία και πτωχεύστε, ή δεύτερον με τα φορολογικά κίνητρα που παρακοινώθηκαν με τον Πρωθυπουργό το Σάββατο, ουσιαστικά συγχωνευτείτε σε μεγαλύτερες επιχειρήσεις, αλλά καταλαβαίνετε όχι με όρους. Με βάση λοιπόν όλο αυτό που περιγράφεται, πώς προκύπτει η εκτίμηση για επικείμενες πρόορες εκλογές? Κοιτάξτε, νομίζω ότι όλο αυτό το πακέτο εξαγγελιών, το οποίο έγινε από τον Πρωθυπουργό το Σάββατο, ήταν διαφορετικό σε σχέση και με το περσινό και με το πέρσινο. Ήταν πιο χορταστικό στο μάτι, λέτε. Όχι, στο ήταν αυτή. Λίγο πιο εξειδικευμένο. Ναι. Και ήταν, θα έλεγα, προσπαθούσε να απευθυνθεί σε συγκεκριμένες κοινωνικές και ηλικιακές ομάδες. Μάλιστα, το γεγονός ότι πολλά μέτρα είχαν ορίζοντα μέχρι το πρώτο εξάμηνο του 2022. Το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός Φερρυπίν προανήγγειλε από τις αρχές Σεπτέμβρη ότι τα Χριστούγεννα θα δοθεί και δεύτερο επίδομα στους δικαιούχους. Αυτά όλα νομίζω ότι δεν συγκροτούν μια συνεκτική στρατηγική μιας παράταξης και μιας κυβέρνησης η οποία βλέπει ότι είμαστε στην πανδημία. Καταλαβαίνει ότι αυτή τη στιγμή θα πρέπει να βγει και να... Λέτε ότι έχει ένα μικρό βάθος χρόνου πολιτικής εξαργύρωσης αυτό το πράγμα. Θα έλεγα ότι έχει και μικρό χρονικό ορίζοντα. Καταρχάς, κύριε Μωυσή, όλα τα μέτρα και ο Πρωθυπουργός θα νομίζω αυτό ήταν ειλικρινής. Είναι μέχρι το 22, είτε πρώτο εξάμηνο, είτε τέλος του 22. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί ξέρουμε πολύ καλά, έχει αποτυπωθεί στο μεσοπρόθεσμο που ψηφίστηκε στη Βουλή, ότι από το 2023 και μετά θα πρέπει η χώρα μας να έχει πρωτογενή πλεονάσματα, τα οποία ξεκινούν από το 2,3 και φτάνουν στο 3,7 το 2025. Άρα όλο αυτό το πακέτο συσσαγωγικά παροχών και κολλήνσεων, όπως θέλετε χαρακτηριστώ, είναι για το 2022, είτε για όλο το 2022, είτε για το πρώτο εξάμηνο αρκετά μετά, γιατί ξέρει πολύ καλά ο Πρωθυπουργός ότι τον Οκτώβριο του 2022 θα κληθεί να φέρει στη Βουλή ένα προϋπολογισμό που θα έχει πρωτογενή πλεονάσματα. Και πείτε μου εσείς. Βέβαια, οι μειώσεις φόρων έχουν πιο μόνιμο χαρακτήρα. Δεν είναι περιορίζοντα. Βέβαια, οι μειώσεις φόρων είναι για το 22 οι περισσότερες. Νομίζω σε μόνιμη βάση είναι μόνο μία ή δύο εξαγγελίες. Αλλά προσέξτε, πώς τον Οκτώβριο του 22 θα έρθει η κυβέρνηση και θα πει ότι από ελλείμματα 4, 5 και 6% θα πάμε σε πλεονάσματα 2,3%. Φαντάζεστε ότι αυτό συνοδεύεται με δύσκολα μέτρα δημοσιονομικά και περιοριστικά. Γι' αυτό λέμε. Έρχονται όμως και, έρχεται και ένας θεωρητικά πακτολός χρημάτων από πίσω από το Ταμείο Ανάκαμψης, κύριε Κατρίνη. Αυτό δεν θα βοηθήσει? Σας είπα όμως πριν και το τεκμηρίωσα ότι στο μεγάλο κομμάτι
Καταρχάς, όπως είναι δομημένο το Ταμείο Ανάκαμψης, αν δει κάποιος αναλυτικά τα έργα και περιγράφονται αναλυτικά σε ένα υπόμνημα 800 σελίδων, τα πιο πολλά είναι για που αφορούν τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την ενέργεια, αφορούν μεγάλους παίκτες του εξωτερικού, όπως ουσιαστικά μόνο ως partners μπορούν να μπουν ελληνικές επιχειρήσεις. Τα δε δάνεια 12,7 δισευρώ, επαναλαμβάνω, για να είναι σαφές, ότι επειδή θα χορηγούνται με τα ίδια αυστηρά τραπεζικά κριτήρια που δόθηκαν και τα χρήματα το προηγούμενο διάστημα από τις τράπεζες, αποκλείεται το 95% μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Άρα, δεν βλέπω, και το λέω καλόπιστα, ότι υπάρχει κάποιος βάσιμος λόγος αισιοδοξίας από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην κατάσταση που βρίσκονται στη χώρα σήμερα να ευελπιστούν ότι θα συμμετάσχουν στην κατανομή των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Μάλιστα. Mm-hmm. Κλείνοντας, να πούμε λίγο για το τι γίνεται στα ισοκομματικά. Ναι, πάμε προς τελική ευθεία. Σήμερα συνεδριάζει και η Επιτροπή Διοντολογίας. Θα τα συνδέσω λίγο, αν θέλετε, διότι βλέπουμε το τελευταίο διάστημα μια αρκετά σκληρή ρητορική από τη Φόφη τη Γεννηματά και από το γραφείο τύπου του Κινάλ, εν πάση περιπτώσει. Μια αρκετά σκληρή ρητορική, σχεδόν ρητορική που προσομοιάζει με αυτή του ΣΥΡΙΖΑ, και είναι το ερώτημά μου αν αυτό οφείλεται σε μια γενικότερη αριστερή στροφή του Κινάλ ή αν ουσιαστικά η κυρία Φόφη Γεννηματά κλείνει και λίγο το μάτι στο κοινό, στους παλαιούς συντρόφους του ΠΑΣΟΚ που έχουν πάει στο ΣΥΡΙΖΑ για να έρθουν να ενισχύσουν στην νοσοκομματική διαδικασία. Προλαβαίνει μια ερώτηση που είπα να μην την κάνω, αλλά θα την κάνω αργότερα. Θα την κρατήσουμε για το τέλος, κυρία Κατρίνη. Ναι. Κοιτάξτε, νομίζω ότι παρακολουθώντας κάποιος την δραστηριότητα του κινήματος αλλαγής του τελευταίου τουλάχιστον 12-15 μήνες, θα δει ότι έχει μια συνεπή και υπεύθυνη στάση. Προφανώς είμαστε κόμμα αντιπολίτευσης. Προφανώς ο ρόλος μας είναι να ασκούμε κριτική στην κυβέρνηση, πάντα όμως επικοδομητική. Συνοδεύεται και από αντιπροτάσεις, συνοδεύεται και από συγκεκριμένες πρωτοβουλίες. Άρα δεν νομίζω ότι ξενίζει κανέναν ότι το κίνημα αλλαγής ασκεί το θεσμικό του ρόλο, που είναι ρόλος αντιπολίτευσης. Πολλές φορές ο ΣΥΡΙΖΑ δεν το κάνει αυτό στη Βουλή. Άρα το κίνημα αλλαγής ουσιαστικά υπηρετεί το ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Τώρα, μια και με ρωτάτε συγκεκριμένα, νομίζω ότι το κίνημα αλλαγής, το ΠΑΣΟΚ, έχει συγκεκριμένες ιδεολογικές και πολιτικές καταβολές και απευθύνεται και συγκεκριμένα κοινωνικά και επαγγελματικά στρώματα και συγκεκριμένες κατηγορίες ανθρώπων, οι οποίοι για πάρα πολλά χρόνια το ψήφιζαν και του έδωσαν τη δυνατότητα να αλλάξει και τη ζωή τη δική τους, αλλά και την μοίρα της χώρας. Ως εκ τούτου, δεν καταλαβαίνω γιατί ξενίζει το γεγονός ότι το κίνημα αλλαγής υπηρετεί τους πιο αδύναμους, τους μικρομεσαίους, τους ανθρώπους οι οποίοι αυτή τη στιγμή αισθάνονται ότι φύγονται από την εφαρμοσμένη πολιτική της κυβέρνησης, γιατί η πολιτική του κ. Μητσοτάκη δυστυχώς δεν είναι για τους πολλούς, είναι για τους λίγους και τους δυνατούς. Αυτό λοιπόν εμείς το στελιτεύουμε, το αναδεικνύουμε, είναι σύμφυτο με την πολιτική μας ατζέντα και την άποψή μας και καταλαβαίνετε ότι αυτή είναι η δική μας η άποψη για το πώς θα πρέπει να πορευτεί η κοινωνία το επόμενο διάστημα και πώς θα πρέπει να γίνουν οι επιλογές και οι προτεραιότητες. Δεν ξέρω αν ξενίζει κάποιος αυτό, εάν περίμεναν το κίνημα αλλαγής να είναι υποστηρικτικό προς την κυβέρνηση, προς τη Νέα Δημοκρατία ή να είναι ένας πιθανός εταίρος σε ένα σχήμα. Εμείς έχουμε αυτόνομο ρόλο, έχουμε διακριτή θέση, έχουμε συγκεκριμένες ιδεολογικές καταβολές και με αυτές τώρα, επειδή είπατε για αυτόνομο ρόλο, όμως και η Ειρήνη έχει θέλω, κάτι ήθελα να σας ρωτήσω. Είπα να μην σας το ρωτήσω, αλλά δεν μπορώ, θα σας το ρωτήσω. Δεν μου λέτε λιγάκι, επειδή δεν ξέρω αν θα έχουμε αυτοδύναμη κυβέρνηση, έτσι. Παίζουν διάφορα σχήματα, συγκυβέρνηση δηλαδή. Το θέμα είναι, εφόσον έχετε τέτοιες διαφορές, θα κληθείτε, θέλω να πιστεύω, να παίξετε το ρόλο του συγκυβερνήτικα που είστε Νέα Δημοκρατία στον ΣΥΡΙΖΑ. Το έχετε σκεφτεί αυτό? Κοιτάξτε, εμείς είμαστε ένα κόμμα που δεν, για τον εαυτό μας δεν φυλάσσουμε τον ρόλο του κόμματος διαμαρτυρίας. Γι' αυτό ακριβώς και λέω πάλι ότι οποιαδήποτε διαφωνία μας συνοδεύεται από αντιπρόταση. Mm-hmm. Εμείς έχουμε μάθει να ακούμε αλλά και να λύνουμε τα προβλήματα. Όχι μόνο να τα ακούμε και να τα περιγράφουμε. Mm-hmm. Το ΠΑΣΟΚ αυτό έκανε και γι' αυτό και μπόρεσε να είναι στην πρώτη γραμμή για πάρα πολλές δεκαετίες. Από την άλλη, καταλαβαίνετε ότι σε επίπεδο προγραμματικών θέσεων, όταν δεν υπάρχουν συγκλήσεις, ταυτίσεις ή συμφωνίες, δεν μπορεί όνειται καλά να προκύψει κυβερνητικό σχήμα. Mm-hmm. Μόνο και μόνο για να προκύψει κυβερνητικό σχήμα, θα πρέπει να υπάρχουν όχι ελάχιστες, πρέπει να υπάρχουν σοβαρές συγκλήσεις και συμφωνίες σε επίπεδο προγραμματικών θέσεων. Mm-hmm. Και αυτό νομίζω είναι κάτι το οποίο θα ξεδιπλωθεί και θα αναλυθεί όταν έρθει η ώρα, όταν προκύψει η ανάγκη. Αλλά καταλαβαίνετε ότι εμείς θεωρούμε ότι πρέπει
να πάμε σε μια άλλου τύπου διακυβέρνηση, η οποία θα έχει περισσότερο κοινωνικό και προοδευτικό πρόσημο, η οποία θα απευθύνεται στους πολλούς, τα λαϊκά στρώματα και στη μεσαία τάξη που φύγεται όλα τα χρόνια της κρίσης, αλλά δυστυχώς φύγεται και τα δύο χρόνια διακυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη, και ως εκ τούτου αυτά θα προκύψουν όταν έρθει η ώρα και θα μιλήσουν οι πολίτες, γιατί πάντα οι πολίτες με την ψήφο τους αποτυπώνουν και τους συσχετισμούς και βεβαίως δείχνουν και στα κόμματα το ποιον ρόλο θέλουν να υπηρετήσουν με βάση τα εκλογικά τους ποσοστά. Είναι σαφές αυτό. Μια χαρά. Κύριε Κατρίνη, νομίζω στην ώρα που είπαμε ότι θα σας αποδεσμεύσουμε, μπορούμε να ολοκληρώσουμε εδώ τη συνομιλία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Και καλά, θα είμαστε σε επαφή. Θεωρούμε ότι η Κυριακή Κοντή Γιορτή θα έχουμε εξελίξει τον Οκτώβριο, όπως καταλαβαίνουμε. Λοιπόν, θα τα πούμε σε άλλη φάση. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.